Καλωσορίζουμε τώρα στο στούντιο 2 τη Νέα Τηλεόραση τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή γεωπολιτική, πρόεδρο του τμήματο τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλώ ήρθατε, κύριε Μάζη, τι κάνετε. Καλώ σα βρίσκω. Ήρθατε στο πλαίσιο τη εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΧΕΠΑΝ στο τμήμα ΑΧΕΠΑΝ Σχανίων με θέμα Γεωπολιτικέ εξελίξει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ο ρόλο τη Κρήτη. Ε, μια εκδήλωση που στέφθηκε με επιτυχία το απόγευμα στην Συνεταιριστική Τράπεζα των Χανίων. Να ξεκινήσουμε πολύ επίκαιρο το θέμα, διότι οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανασύνταξη δυνάμεων. Έχουμε τώρα να μας πείτε τι, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Εμείς είμαστε μια χώρα που εισάγουμε ούτως ή άλλως Αυτό επηρεάζει σίγουρα το εμπορικό ισοζύγιο, πόσο επηρεάζει τον προϋπολογισμό μας και γενικότερα την οικονομία μας, μία τέτοια ανατεραχή στη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ε, δημιουργεί μία ε, διακύμανση προς τα άνω των τιμών του φυσικού αερίου ε, λόγω της εξειδίκευσης του κάταρ ε, στο φυσικό αέριο αλλά πιστεύω ότι θα είναι μία παροδική ε, κατάσταση την οποία ε, λόγω του ενδιαφέροντος της Δύσεως για την αντιμετώπιση της ε, δεν θα έχει σημαντικά ε, αρνητικά αποτελέσματα στις οικονομίες των χωρών της ε, Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Ε, ο ρόλος της Κρήτης ε, αναδεικνύεται έτη περισσότερον ε, σημαντικός ούτως ή άλλως η Κρήτη είναι το οχυρό της ε, της βορειοατλαντικής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν τεράστια σημασία ε, στην ε, Κρήτη και ιδιαίτερα στη Σούδα την οποία θέλουν να αναπτύξουν ε, και να πολλαπλασιάσουν και σε έκταση αλλά και σε αμυντικές ικανότητες πράγμα το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει κατεξοχήν και την οικονομία της Κρήτης από τις οικονομίες κλίμακος τις οποίες θα δημιουργήσει, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι βοηθά και ανεβάζει έτσι περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας στο νησί, πράγμα το οποίο θα έχει θετικές επιπτώσεις και στον τουρισμό του νησιού. Ε, Καλώ και εστιάζεται στην Κρήτη, αλλά γενικότερα τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν θα παρεκκλίνουν από τους αρχικούς στόχους. Ε, Αν δούμε ε, μακροοικονομικά δηλαδή πώς θα μας επηρεάσει αυτό. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι οι λόγοι για τους οποίους ε, τα μακροοικονομικά επηρεάζονται ε, δεν οφείλονται κυρίως σε αυτού του είδους την αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε κλασικά δημοσιονομική πολιτική η οποία ε, ρυθμίζεται από σε κρατικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς ε, δεν, με, δεν με φοβίζει αυτή η κατάσταση. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, καλός βεβαίως, ε, αποτελεί κέντρο σταθερότητος στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο είναι ένα κεφάλαιο, από τα πλέον πολύτιμα, ειδικά στους πολύ ρευστού καιρούς που διερχόμαστε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί ως κόριο φθαλμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, το γεγονός ε, της, ε, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται της επαναχαράξεως των συνόρων στη Μέση Ανατολή, ε, εάν ε, αντιμετωπιστεί ορθολογικά από την πλευρά των Αθηνών, της Λευκοσίας, του Τελαβήβ, του Καΐρου και του ΑΜΑΝ, γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του, θα έχει πολλά να προσφέρει και στην ειρήνη, και στην ασφάλεια, και στην τάξη στην περιοχή και όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκλειστικά και μόνο κέρδη ε, η, το πλέγμα αυτό το οποίο περιέγραψα, μπορεί να κινηθεί και στο επίπεδο και πρωτίστως αυτό της μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και προς τη Δύση γενικότερα, ε, αλλά και στο επίπεδο της ασφάλειας, ε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οποιασδήποτε περιδινήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα από τούδε και στο το εξής, Στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, θέλω να μου δώσετε αυτή την παράμετρο. Είναι ένα λόγο να αποπροσανατολιστεί από τα σχέδιά τη στο Αιγαίο και να ασχοληθεί με την αντίθετη πλευρά. Ε, είμαστε σε, μια, σε ένα σκηνικό ένταση με την Τουρκία ναι. του τελευταίου μήνε ε, και καταγράφουμε παραβιάσει καθημερινά. Ε, οι βλέψει της είναι πολύ συγκεκριμένε. Νομίζω δεν έχει κρυφτεί ο Νταγί Περντογάν. Είναι ένα λόγο να φύγει προσοχή του Τούρκου Προέδρου από το Αιγαίο και τις ελληνικές διεκδικήσεις? Όχι, ο κύριος Ερντογάν έχει υιοθετήσει ένα λανθασμένο σχέδιο βέβαια, αλλά το έχει υιοθετήσει, ε, της διασποράς χάους ε, σε περιμετρικούς πυλώνες γύρω από την Τουρκία και γίνομαι σαφής, καταρχάς ε, προωθώντας τη διάλυση των σκοπίων και ενισχύοντας τον αλβανικό μεγάλο και επεκτατισμό δημιουργεί την πρώτη εστία αναταραχής και έντασης στη Βαλκανική δεύτερον στη Θράκη τρίτον στο Ανατολικό Αιγαίο τέταρτον στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τώρα πια προσετέθη και η περιοχή ε, της της ε, ε, του Κατάρ όπου απέστειλε ε, ένα απόσπασμα 5.000 επιλέκτων χιλιάδες. το οποίο είναι η δεύτερη πολύ λανθασμένη κίνηση την οποία έκανε μέσα σε μία εβδομάδα. Η πρώτη πια ήταν, ήταν η απαγόρευση των γερμανών βουλευτών να επισκεφθούν τους στρατιωτικούς τους οι οποίοι βρίσκονται στη βάση του Ιντσιρλίκ και οι οποίοι έχουν αεροπορική δύναμη για βομβαρδισμό των θέσεων του Ίσης στη Συρία. Ο κύριος Ερντογάν σκορπίζει αυτό το χάος παντού. Πρώτον, διότι έχει, ας το παραδεχθούμε, αντιληφθεί ότι στην Ευρώπη δεν έχει ουδέμια θέση. Το δεύτερο είναι ότι μετά από όλα αυτά επιθυμεί να θεωρηθεί ως ο μόνος ικανός να, ανα, να αντιστρέψει αυτή την πορεία των αλυσιδωτών εκρήξεων, τις οποίες ο ίδιος πυροδοτεί, για να τις θέσει ως αντάλλαγμα σε ένα φανταστικό διπλωματικό τραπέζι, το οποίο ονειρεύεται, ε, έναντι της κουρδικής κρατογενέσεως. Γιατί ο εφιάλτης του κυρίου Ερντογάν είναι η κουρδική κρατογένεσης. Να. Όπως ξέρετε, σε λίγους ε, μήνες θα έχουμε εκλογές μάλλον δημοψήφισμα στην αυτόνομη κουρδική διοίκηση του Βορείου Ιράκ για την ανεξαρτητοποίησή της και θα ακολουθήσει μετά από μερικές εβδομάδες από αυτήν την ανεξαρτητοποίηση και ανάλογο δημοψήφισμα στην περιοχή του Κυρκούκ η οποία θα θελήσει να ενταχθεί στο νέο αυτό Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτό Οπότε βεβαιώς... πάλι οι ισορροπίες περιμένουμε σε κάποια σημεία να διαταραχθούν, αν όχι να ανατραπούν, να υπάρχει ε, μία, ε, μία ένταση και μία νέα α, διάταξη πραγμάτων, μία νέα τάξη πραγμάτων, κύριε Μάζε. Ακριβώς. Περί αυτού πρόκειται, γιατί αυτό θα αποτελέσει την αρχή, το έναυσμα, μίας αλυσιδωτής αντιδράσεως, η οποία θα οδηγήσει σε αντίστοιχη κρατογένεση κουρδική, στη Βόρεια Συρία, κατά μήκο δηλαδή των συνόρων της με την Τουρκία ε, όπου τον κάνει να ε, φοβάται ε, πάρα πολύ ε, το γεγονός ότι αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση θα προχωρήσει και στα δικά του εδάφη Ωραία, και να, δεν είναι ε, καθόλου περίεργο ναι, και με αυτό το, να ολοκληρώσουμε ναι, για να δώσουμε και τη διάσταση με τους Ιντρογονάνθρα και τι συμβαίνει στα έγκατα ναι, ναι, της Κρήτης σαφώς και δεν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι σε αυτό έχει σύμμαχο το Ιράν, γιατί και το Ιράν έχει μια κουρδική μειονότητα στα εδάφη του της τάξεως των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι σύμμαχος με την Τουρκία, κρατήστε το αυτό, θα μας χρειαστεί για μετά. Πάντως τώρα δράτω με τι ευκαιρίε να σας ρωτήσω αν ενστερνίζεστε την άποψη του Υπουργού Εθνική Άμυνας του κ. Καμένου που λέει η μοναδική τελικά φίλη μας γεωπολιτικά είναι οι Αμερικανοί και όχι φυσικά οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω Εγώ... κατά πόσο αυτή η δήλωση έχει ένα αντίκρισμα όπου μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να το εκτιμήσουμε. Κοιτάξτε, ο κ. Καμένος έχει δίκιο στο εξής στο ότι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να παρατάξουν θερμή ισχύ για να κρατήσουν ισορροπίες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι οι Αμερικανοί και βεβαίως το ΝΑΤΟ, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζεται στις αποφάσεις του από την, Αμερικανική, από, από την Αμερικανική θέση και στάση. Η Ευρώπη, ε, δυστυχώς, δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει μια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας και πολιτική άμυνας, είναι μόνο πολλά κείμενα και πολλά ευχολόγια. Ε, ως προς αυτό λοιπόν, ε, με πιο αποστηρωμένο λόγο, θα υποστηρίξω ότι η ουσία των ε, εκφραστέντων από τον κύριο Καμένο είναι ορθή. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο για τα οικόπεδα, να αναφερθούμε στα οικόπεδα στη Νότια Κρήτη, που ξέρουμε ότι είχαν προκηρυχθεί στο δεύτερο γύρο παραχωρήσεων, Έχουμε και νέε περιοχέ νοτιοδυτικά του νησιού που έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντο για έρευνε υδρογονανθράποκων η κοινοπραξία, η κοινοπραξία Total Exomobile. Ε, θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει όντω θησαυρό στα έγκατα τη Κρήτη. Και ε, αν μιλάμε για επαναχάραξη από εδώ και στο εξή, των ε, περιοχών. Ε, ε, να, να πούμε κάτι το οποίο ε, ε, εγώ τουλάχιστον, ε, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι μηχανικό. Ε, λέμε εμείς οι μηχανικοί σχετικά με τα ε, πετρώματα ή τα κοιτάσματα ε, Το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο βρίσκεται ξέρετε πού Μόνο στην άκρη του τρυπανιού mm. Αυτό είναι ένας κοινικός ρεαλισμός των μηχανικών ε, Που δείχνει ότι εάν δεν μπουν τουλάχιστον οι πρώτες πέντε ερευνητικές γεωτρήσεις ε, για να μας αποδείξουν ότι πρώτον υπάρχει κοίτασμα δεύτερον είναι εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε αλλά ε, το γεγονός ότι μεγάλοι οργανισμοί ειδικοί στα πετρέλαια Αμερικανικοί, Καναδικοί και άλλοι, Γαλλικοί έχουν εκφραστεί για την κοιλάδα του Ηροδότου και έχετε και έναν εξαιρετικό καθηγητή τον κύριο Φόσκολο ο οποίος έχει γράψει πολλά και έχει ε, αποκαλύψει πολλά αναφορές Και έρευνε που έχει φέρει στο φως Και τις έχουμε και εμεί παρουσιάσει Στη Νέα Δηλόραση Κρήτη. Ακριβώς και είναι πολύ σοβαρές ε, Γι' αυτό πιστεύω Ότι η Κρήτη θα α, Ουσιαστικά ε, Εντάσσεται μέσα Στην σφαίρα ε, ροής ε, Της νέας διαδρομής Η οποία είναι γνωστή σαν EastMed ε, Σαν ο αγωγός δηλαδή ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο συνδέοντας το Λεβιάθαν του Ισραήλ ε, την Κύπρο, ε, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και τα αποθέματά της ε, με την Κρήτη, ιδιαίτερα στο σημείο της ε, ε, στο, ε το γνωστό κομμάτι. αυτό ναι. ε, ήδη ε, εντοπιστέν ε, σημείο, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο αγωγός ο οποίος θα πάρει μια δεκαετία για να κατασκευαστεί. Είναι και το ηλεκτροφόρο καλώδιο το οποίο θα ακολουθήσει ανάλογη διαδρομή. Μόνο που αυτό θα πάει προς την Κορακιά, από την πάνω μεριά της Κρήτης, από τη βόρεια Κρήτη. Και Απλά αυ... το νοτιοδυτικό κομμάτι δεν το γνωρίζαμε. Έγινε πρόσφατα παρουσίαση από τον ίδιο τον Υπουργό ναι, ναι. Ενέργεια, τον κύριο Σταθάκη, ο μίλησε για το νότιο δυτικό μέρο του νησιού μα. Ναι. Όπου αυτό εκεί βεβαίως, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν νέα αιτήματα. Ναι, θα έχει να, σε περίπτωση που αποδώσει και που χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία δεκαετία για να καταλήξουμε σε αυτό. Σε περίπτωση που αποδώσει, θα ακολουθήσει τον νότιο δρόμο του EastMed, αυτόν δηλαδή του αγωγού φυσικού αερίου. Ε... Αλλά να κατέβει το τρυπάνι. Αυτό Ακριβώς. είναι βασικό. Να κατέβει το τρυπάνι και μετά να κουβεντιάσουμε σοβαρά. Τα είχαμε ξαναπεί παλιότερα και με συναδέλφου σα που είχαν την ίδια άποψη και μόλι κατέβηκαν πλατφόρμα, στον Κάφχασο, για παράδειγμα, είδαν ότι ήταν άνθρακα. Ο... Ο ναι, μα γι' αυτό είμαστε πολύ Μάλιστα. προσεκτικοί σε όλα αυτά. Πάρα πολύ σα ευχαριστώ για την παρουσία σα στο κεντρικό δελτίο τη Νέα Τηλεόραση. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Μάζη, και να, να έχουμε και αυτά απ αποτελέσματα, ώστε να έχει και ένα οικονομικό αντίκρισμα για την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.